Καλησπέρα σας. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατάφερε σήμερα το πρωί, σε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, να συλλάβει στον Άγιο Ανδρέα Αττικής έναν από τους πλέον επικίνδυνους κακοποιούς, ο οποίος ενέχεται σε σωρία ένοπλων ληστείων σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και σε περιπτώσεις πυροβολισμών κατά αστυνομικών. Πρόκειται για έναν 43χρονο ημιδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, καθώς συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε συστηματικά ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και χρηματαποστολές, καθώς και κλοπές οχημάτων που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι η συμμετοχή του 43χρονου στην ένοπλη ληστεία τράπεζας την 7 Μαΐου 2012 στην Καλαμάτα, καθώς και στην ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς που ακολούθησε. Τότε, οι δράστες είχαν πυροβολήσει με καλάσνικοφ και πιστόλι εναντίον των αστυνομικών που τους είχαν εντοπίσει και επιχειρούσαν να τους συλλάβουν εντός διαμερίσματος στην πόλη της Καλαμάτας. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συμπλοκή είχαν τραυματιστεί τρεις αστυνομικοί και ένας από τους τρεις συλληφθέντες δράστες. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδιας, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Καλαμάτα, συναντήθηκε και συνεχάρη τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση και σύλληψη των δραστών. Η σύλληψη του 43χρονου είναι αποτέλεσμα μεθοδικής και συστηματικής αστυνομικής έρευνας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία και πιστήρια που προέκυπταν κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθής μαζί με άλλους συνεργούς του είχαν συγκροτήσει τουλάχιστον από το 2010 εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική εσωτερική δομή και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης. Ειδικότερα, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραταν ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών και σε χρηματαποστολές, ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσαν ολόκληρο αυτόματο μηχάνημα ανάληψης μετρητών, ATM. Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίστασαν να πυροβολήσουν κατά αστυνομικών για να αποφύγουν τη σύλληψη. Επιπλέον, χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι ενεργούσαν με συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, όπως κατοπτεύοντες, τσιλιαδόροι, εκτελεστικά μέλη και συντονιστές επικοινωνίας με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία άλλαζαν σε κάθε περίπτωση. Η ομάδα αυτή, για την επίτευξη των εγκληματικών σκοπών της, ενοικίαζε χώρους διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, Καλαμάτρα, Πάτρα, Αττική και αλλού, τα οποία χρησιμοποιούσε και ως ορμητήρια για την εγκληματική τους δραστηριότητα. Μέσα σε αυτούς τους χώρους απέκρυπτε αντικείμενα που προορίζονταν για τη διάπραξη ληστειών, όπως τον οπλισμό της, είδη ροχισμού, βαριοπούλες, φιάλες οξυγόνου, κράνη κτλ. Για να διαπράξουν τις ληστείες, χρησιμοποιούσαν οχήματα, επιβατικά, φορτηγά και δίκυκλες μοτοσυκλέτες, τα οποία έκλεβαν από διάφορες περιοχές της χώρας και τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες. Επίσης, χρησιμοποιούσαν βαριοπούλες με τις οποίες έσπαγαν τις τζαμαρίες από τις εισόδους των τραπεζικών υποκαταστημάτων ή τα ειδικά κουτιά μεταφοράς χρημάτων στις περιπτώσεις των χρηματαποστολών. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του 43χρονου στις παρακάτω εγκληματικές πράξεις. Σε 18 ένοπλες ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών και κατά υπαλλήλων χρηματαποστολών ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Σε 5 απόπειρες ληστείων και πάλι κατά υποκαταστημάτων τραπεζών και υπαλλήλων χρηματαποστολών. Σε 16 κλοπές οχημάτων και σε 3 περιπτώσεις ένοπλων αντιπαραθέσεων με αστυνομικούς σε Αττική και Καλαμάτα. Ειδικότερα, ο συλληφθής κατηγορείται για τη συμμετοχή του μαζί με άλλους συνεργούς του στις ακόλουθες περιπτώσεις. Ληστεία την 4 Πρώτου 2011 σε υποκατάστημα τράπεζα στον Άλυμο, όπου αφαίρεσαν συνολικά 36.290 ευρώ. Απόπειρα ληστείας την 18 Δευτέρου 2011 σε υποκατάστημα τράπεζα στην Ηλιούπολη. Ληστεία την 9 Τρίτου 2011 σε υποκατάστημα τράπεζα στον Άγιο Δημήτριο, όπου αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 122.620 ευρώ. Ληστεία την 30 Τρίτου 2011 σε υποκατάστημα τράπεζα στον Άγιο Δημήτριο, όπου αφαίρεσαν 2 κουτιά με διάφορα αξιόγραφα. Ληστεία την 23 Πέμπτου 2011 σε υποκατάστημα τράπεζα στην Ηλιούπολη, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 32.350 ευρώ. Ληστεία την 10 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Νέο Κόσμο, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ. Απόπειρα ληστείας την 10 Δεκάτου 2011
σε βάρος υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από το υποκατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο Περιστέρι. Ληστεία την 18 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζα στον Άλυμο, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Ληστεία την 27 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζα στον Άγιο Δημήτριο, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Ληστεία την 2 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζα στην Ηλιούπολη, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Απόπειρα ληστείας την 4 Δεκάτου 2011 σε υποκατάστημα των ΛΤΑ στο Παλαιό Φάληρο. Ληστεία την 18 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζα στην Ηλιούπολη, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Ληστεία την 9 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζας στα Σπάτα, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Ληστεία την 23 Δεκάτου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζας στο Νέο Κόσμο, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ. Ληστεία την 13 Πρώτου 2012 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζας στην Ηλιούπολη, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Απόπειρα ληστεία την 27 Πρώτου 2012 σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Παλαιό Φάληρο. Ληστεία την 25 Έκτου 2010 σε υποκατάστημα Τράπεζας στην πόλη της Πρέβεζας, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ. Ληστεία την 15 Δεκάτου 2010 σε υποκατάστημα Τράπεζας στο Αγρίνιο, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 240.000 ευρώ. Ληστεία την 21 Ιανουαρίου 2011 σε υποκατάστημα Τράπεζας στην Πάτρα, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 493.000 ευρώ. Ληστεία την 24 Δευτέρου 2012 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζας στην Πάτρα, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ. Ληστεία την 9 Τρίτου 2012 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας έξω από υποκατάστημα Τράπεζας στην Πάτρα, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Ληστεία την 5 Οκτώβου 2011 σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας πλησίων ATM Τράπεζας που βρίσκεται σε κατάστημα στον Ιδρύ Λευκάδας, όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 66.000 ευρώ. Κλοπή την 13 Δεκάτου 2010 ATM Τράπεζας που βρίσκεται σε κατάστημα χώρο στάθμευσης οχημάτων επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που έχει αποσπάσει η εγκληματική ομάδα από τις ληστείες προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εκτός από την ένοπλη συμπλοκή στην Καλαμάτα, ο 43χρονος εμπλέκεται και στις παρακάτω περιπτώσεις πυροβολισμών ή απειλών με όπλα κατά αστυνομικών. Την 17 Ιανουαρίου 2011 στην Ηλιούπολη, ύστερα από ληστεία που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν σε υποκατάστημα Τράπεζας, κατά τη διαφυγή τους, έστρεψαν και απείλησαν με πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ αστυνομικούς που τους καταδίωξαν. Την 2 Τετάρτου 2012 στην Κλειφάδα, επιβαίνοντας σε φορτηγό αυτοκίνητο, πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών της ομάδας Δίας, οι οποίοι επιχείρησαν να τους ελέγξουν. Η έρευνα συνεχίζεται για να προσδιοριστεί όρο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του 43χρονου και η τυχόν συμμετοχή του σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Σε έρευνα στη μονοκατοικία που εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι Glock των 9 mm, ένα περίστροφο σε Z357, τρεις γεμιστήρες, 30 φυσίγγια, μικροποσότητα κάναβης, μία κλεμμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την οποία χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του, καθώς και το χρηματικό ποσό των 19.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, από τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, έχουν συλληφθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και περιοχές συνολικά 8 άτομα, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή και άλλων ατόμων σε αυτή. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Σας ευχαριστώ.